ας το καταλάβει. Θεωρώ λοιπόν ότι ο νομικός αγώνας θα ξεκινήσει στις 11 η ώρα στα Χανιά. Θα παραβρίσκομαι σύοντε τα Χανιά, σύοντε τα Επτάνησα, Μυτιλήνη. Γρήγορο ήταν, αλλά θα ετοιμάσουμε μια άλλη εκστρατεία με όλους τους φορείς, εργατικά κέντρα που θα κλείσουμε τα πάντα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Και για να τελειώσω, θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν κοινοτικά προβλήματα που αναρωτιέμαι τελικά πώς θα τα ξεπεράσει η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, η δεσπόζουσα θέση του αεροδρομίου της ΚΟΠ, που σημαίνει μονοπόλιο, το οποίο προστατεύεται με κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τι λέει, ότι τον έλεγχο του αεροδρομίου των μετοχών, αν θέλουμε να το μεταφέρουμε σε ανώνυμη εταιρεία, το 51% βλέπετε Ελευθέριος Βενζέλης, το κάνανε ηχεία, απέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 55% να ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Δεν πρέπει να πουληθεί το ελληνικό. Το ελληνικό, τους έχω πει σε 10 χρόνια, θυμηθείτε το αυτό, θα έρθει στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και θα παίξει τον στρατηγικό του ρόλο για την ανάπτυξη των περιφερειακών αεροδρομίων, της οικονομίας, της κοινωνίας και του τουρισμού. Γιατί είναι εργαλείο το πρώτο κομβικό αεροδρόμιο της χώρας, το management, να βρίσκεται στη μειοψηφία και μάλιστα αυτό το αεροδρόμιο να μπλοκάρει, αν θέλετε, την εσωτερική κίνηση στην περιφέρεια. Το αεροδρόμιο λύγει σε 10 χρόνια η σύμβασή του, τα περιουσιακά στοιχεία του Ελευθέριου Βενιζέλ τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός. Κομπίνα 1,5 δισεκατομμυρίων. Προσέξτε. Το Καστέλι θέλουν να το φτιάξουν για να βγάλουν πολιτικοί και ιδιώτες. Δεν υπάρχει αναγκαιότητα για να φτιάξουμε ένα νέο αεροδρόμιο. Μας είπανε να δείτε πώς αντιφάσκουν οι πολιτικοί. Κλείνουμε το αεροδρόμιο του ελληνικού γιατί είναι σε 5.500 στρέμματα. Και η προοπτική ανάπτυξη της Αθήνας θα είναι πάνω από 50 εκατομμύρια. Αυτό έλεγε η μελέτη Δοξιάδη και άλλο. Ξέρετε ότι φτιάξαμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος το αντίστοιχο μικρό αεροδρόμιο των 16 εκατομμυρίων. Φέτος η καλύτερη χρονιά του κλείνει με 14,5 εκατομμύρια και το ελληνικό έκλεισε με 16 εκατομμύρια. Κίνηση. Το 2000. Και σήμερα, μετά από 13 χρόνια, κατασπανταλώντας 2.200.000.000 ευρώ, φτιάξαμε ένα αντίστοιχο αεροδρόμιο, το οποίο το 1990 επί κυβέρνησης Μητσοτάκη είχα κοντραριστεί τότε με τον πρόεδρο και του είχα πει ως υπηρεσία και σαν ομοσπονδία, δύο πόλοι ανάπτυξης χρειάζεται η Ελλάδα. Ηράκλειο, Μέση Ανατολή και Μακεδονία, Βαλκάνια και Ευρώπη. Δεν μας ακούσανε. Σήμερα όμως διαπιστώνω η αναγκαιότητα στρατηγικής είναι η Μέση Ανατολή που λέγεται Ηράκλειο, που όμως στα 35.000 στρέμματα που είναι σήμερα τα αεροδρόμια δεν το παίρνεις να το πας πάνω στο βουνό που είναι δίπλα στη θάλασσα σε 5.000 στρέμματα. Όταν μας είπαν κλείνουμε το ελληνικό, το κλείνουμε για να έχουμε 16.000 στρέμματα και είπαμε προοπτική ανάπτυξη. Καθηγητές είναι, μελέτες έχουν γίνει, για να το δούμε. Εμείς σαν υπηρεσία δεν είχαμε στοιχεία ανάπτυξης τεράστιας. Αυτή τη στιγμή μετά από 13 χρόνια δεν υπάρχει καν σκέψη αναπτυξιακής πολιτικής, γιατί ξέρετε είναι το πρώτο στάδιο κατασκευή του Ελευθέριου Βενιζέλου, έχει δυνατότητα 50 εκατομμυρίων επιβατών. Άλλο ένα αντίστοιχο κτίριο, έχει διπλούς διαδρόμους, άχρηστη. Δεν υπάρχει ζήτηση. Έτσι λοιπόν, θεωρώ εγκληματικές πράξεις κάτω από πιέσεις εργολάβων, κάτω από πιέσεις των εθνικών εργολάβων, να πιέζουμε και έργα αναπτυξιακά που δεν είναι αναπτυξιακά αλλά είναι μόνο αναπτυξιακά για τις συγκεκριμένες εταιρείες. Από εκεί και πέρα όμως το πληρώνει η ίδια η κοινωνία το κατασκεύασμα αυτό το οποίο έχει φτιαχτεί και το οποίο θα είναι πανάκριβο και θα υπάρξει μπλοκάρισμα στον τουρισμό και στην οικονομία του Ηρακλείου. Έτσι λοιπόν θεωρούμε ότι τα αεροδρόμια πρέπει να σταματήσουν. Εμείς θα δώσουμε όλο τον αγώνα που αφορά τη δεσπόζουσα θέση και πρέπει το κράτος, αν θέλει να βάλει ιδιώτη, θα έχει το 51%. Δύο, αεροδρόμια που έχουν κοινοτικά προγράμματα. Δεν μπορεί ο κύριος Πόβολας και δεν με νοιάζει. Και γιατί να με βγάλει το κανάλι του όταν θα κατηγορήσει το αφεντικό του. Όταν έχει πάρει ένα έργο 400 εκατομμυρίων στη Μακεδονία το αεροδρόμιο, φτιάχνουμε ένα νησί.
ένα χιλιόμετρο διάδρομο με ένα χιλιόμετρο πλάτος. 400 εκατομμύρια και θα δώσει 30 εκατομμύρια για 40 χρόνια να πάρει και το αεροδρόμιο και το έργο του. Μα πού τα είδαν αυτά? Επιτέλους η κυβέρνηση δεν θα κρύβεται. Η κυβέρνηση οφείλει, την προκαλούν να έρθει να συζητήσει δημόσια τα ωφέλη και να σταματήσουν το κρυφτούλι όσοι κρύβονται από την περιφέρεια, γιατί θα είναι δυστυχώς τα θύματα αυτής της συγκεκριμένης πολιτικής. Δεν θα είμαστε εμείς. Σας πληροφορώ λοιπόν, για να μην νομίσετε τόση ώρα μιλάω, δεν μίλησα καθόλου για το προσωπικό της ΥΠΑ. Μα είναι τόσο λίγο που ο ρόλος της αεροναυτιλίας, δηλαδή ο κεντρικός διάδρομος, ο διάδρομος προσγείωσης, ο πύργος ελέγχου, τα ραδιοβεβαιώματα παραμένουν στην ΥΠΑ. Αυτό το προσωπικό δεν φτάνει ούτε για την αεροναυτιλία. Άρα δεν μπαίνει θέμα προσωπικού. Δεν το κάνουμε για να σώσουμε τις θέσεις εργασίας μας. Η ΥΠΑ έπρεπε να δουλεύει σήμερα, η υπηρεσία πολιτικής αέρα με 5.000 κόσμων, και δουλεύει με 2.500. Εναέρια κυκλοφορία, 39 αεροδρόμια, έχοντας αν θέλετε και την πυροσβεστική περίπου στα 34, στα 32 αεροδρόμια και συγχρόνως την κεντρική υπηρεσία και όλους τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχουν. Είναι πάρα πολύ λίγο το προσωπικό που σημαίνει, αντί να το εκμεταλλευτεί με συγκεκριμένες προτάσεις που τους έχουμε κάνει. Και τελειώνοντας, θα σας πω εκείνο που λείπει δυστυχώς μέχρι σήμερα σε όλες τις κυβερνήσεις, ήταν η εθνική πολιτική αερομεταφορών και τουρισμού. Δεν έχουν κάτσει, πιστέψτε, στο ίδιο τραπέζι ο Υπουργός Μεταφορών, ο Υπουργός Τουρισμού και ο Υπουργός Οικονομικών να συζητήσουν το πακέτο της εθνικής πολιτικής αερομεταφορών και τα ζητήματα που αφορά τον τουρισμό. Ο τουρισμός είναι αλληλένδετος με τα αεροδρόμια. Γιατί το 80% του τουρισμού είναι αεροπορικό. Άρα οφείλουν και είναι υποχρεωμένοι να μην οδηγήσουν σε άλλα μνημόνια, να μην δημιουργήσουν μείωση συντάξεων και μισθών, αλλά να κάτσουν να προχωρήσουν σε αναπτυξιακούς τομείς τη χώρα μας και να μειώσουν την ανεργία. Και να αφήσουν τους εκβιασμούς, γιατί επαναλαμβάνω, το εγχείρημα του ξεπουλήματος της χώρας δεν είναι οικονομικό. Είναι πολιτικό, είναι συγκεκριμένη φιλελευθερωποίηση της αγοράς και της οικονομίας, όπου επάνω εκεί θέλουν να στήσουν το μοντέλο του ιδιότητα πάντα και το κράτος θεατής. Αυτό, όπου το δοκιμάσαν, σας είπα, στην Αργεντινή, κατέρευσε μια ολόκληρη χώρα με τεράστιο πλούτο. Σκεφτείτε και τα ασφαλιστικά της ταμεία τα οδήγησε το Διεθνές Ταμείο σε ιδιώτες. Και σήμερα τα πήρε όλα πίσω. Αν τελικά σε αποτυχημένα μοντέλα μας οδηγεί η σημερινή κυβέρνηση, καιρός να πάει σπίτι της. Ας αλλάξουμε πολιτική, ας αλλάξουμε μυαλά και ας αφήσουμε τον ατομισμό μας και ας κοιτάξουμε το συμφέρον της κάθε τοπικής κοινωνίας. Νομίζω η περιφερειακή αποκεντρωμένη διοίκηση πρέπει να είναι πρωταρχική σε όλους τους φορείς. Προστάτης, αφεντικό και αποφάσεις να παίρνει η περιφέρεια και όχι το αθηναϊκό κράτος. Αυτό είναι το μήνυμα που μπορώ να μεταφέρω σε όλους σας. Μου βάλε ο συνάδελφος το θέμα της εθνικής ασφάλειας. Δεν χρειάζεται να συζητάμε για θέματα εθνικής ασφάλειας. Το Πεντάγωνο τα γνωρίζει πολύ καλά, έχουμε συναντηθεί με το ΓΕΘΑ, έχουμε συζητήσει, έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας και πιστεύω ότι πρέπει να κάνουν το χρέος τους. Και αυτοί ως αξιωματικοί που έχουν υποχρέωση στην ασφάλεια της χώρας. Είμαι στη διάθεσή σας, δεν ξέρω αν θες κάτι να πεις. Ο Λουδάκης, ο πρόεδρος από την Ρόδο, κάποιες εμπειρίες. Έχει ένα μικρόφωνο εκεί πέρα.